τώρα είσαι σε μια φάση που έχεις κάνει καινούργια ξεκινήματα γενικώς. Έχεις αποφασίσει να είσαι πιο φιδωλός με τους δημοσιογράφους, το τι κάνεις, πώς το κάνεις, ή θεωρείς ότι ποτέ δεν έδωσες δικαίωμα, απλά έτυχε κάποια σχέση σου με γυναίκες, επειδή ήταν και αυτές αναγνωρίσιμες να συζητηθούν? Προσπαθώ να ζω τη ζωή μου. Mm-hmm. Ας πούμε, εμείς γνωριζόμαστε κατά καιρούς, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και από το Άλτερ, σε θυμάμαι και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δηλαδή, συναντιόμαστε και με έναν τρόπο ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Θα συμφωνήσω. Μπορεί να έχω κάνει και τα λάθη μου, σαφώς, σε αυτό το κομμάτι, όπως είπες. Προσπαθώ όμως να ζω τη ζωή μου. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Δεν ήμουν ένας άνθρωπος που έλεγα να πάω τελευταίος σε κάπου για να μην με δούνε, να μπω. Ή να μην με συνοδεύσει η κοπέλα αυτή. Όχι. Για να μην μπουν. Μπορεί σε όλο αυτό το κομμάτι κάπου να χάσα και τον έλεγχο. Αλλά αυτό συμβαίνει. Αλλά θεωρώ πως, αν μη τι άλλο, ήμουν ειλικρινής σε αυτό που εκείνη την ώρα ζούσα. Εγώ το λέω απλά γιατί κάποιες φορές όταν δημοσιοποιείται μια σχέση μας, δηλαδή πέρα από αυτό που ζούμε εμείς, όταν κλείνουν οι πόρτες, πρέπει να εξηγήσουμε και στον κόσμο αν χώρισα, δεν χώρισα, αν χάλασε μια σχέση, δεν χάλασε, όχι, αν ακυρώθηκε κάτι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να εξηγείς κάτι περισσότερο και καμιά φορά γελάω γιατί λένε οι πρώτες δηλώσεις μετά το γάμο. Οι πρώτες δηλώσεις. Και καμιά φορά μπαίνουν οι δηλώσεις και δεν λέει τίποτα αυτό εντωμεταξύ. Γιατί δεν θέλει να πει κάτι. Εντάξει, διαφημίζεται ως οι πρώτες δηλώσεις μετά από το πυρηνικό ατύχημα και λέει, ξέρω εγώ. Δεν έγινε τίποτα, κανένα πυρηνικό ατύχημα, ξέρω εγώ, η δήλωση. Θέλω να πω ότι δεν έχω να δηλώσω κάτι περισσότερο, γιατί ένα γεγονός είναι ένα γεγονός. Όταν αρχίζεις και εσύ το σχολιάζεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία, φυσικό είναι αυτό το πράγμα να το αναπαράγεις και εσύ. Οπότε προτιμώ σε αυτό το κομμάτι να μην πω κάτι περισσότερο. Εγώ εκεί που σε παραδέχτηκα ήταν σε μια δήλωση που κάνει στην κάμερά μας, που είπες δεν σβήνω φωτογραφίες από πρώην συντρόφους μου, από το Instagram, το Facebook. Είπα αυτό το πράγμα. Ναι. Μπράβο μου. Αλήθεια, μπράβο σου, γιατί θεωρώ ότι σέβεσαι κομμάτια της ζωής σου. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, ενδεχομένως δεν θες να κρατήσεις ένα παθιασμένο φιλί που μπορεί να έχεις, δεν λέω για σένα, για οποιονδήποτε στο Instagram, αλλά το να προσπαθήσεις να σβήσεις και όλες τις αναμνήσεις. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί σε κάποιους να μην είναι αρεστό αυτό. Δεν το σκέφτομαι έτσι. Τώρα θυμήθηκα και την ερώτηση τότε που μου έκανε και η Όλγα, γιατί είναι σαν ένα πιο σύγχρονο άλμπουμ ζωής, όπως είχαμε πιτσιρίκια που το άνοιγε η μαμά στους καλεσμένους και λένε «Α, να, το παιδί εδώ στη βάφτιση, κοίταξε το» και βγαίνουμε εμείς από μια πολυμπίθρα, το παιδί στη σχολική εορτή. Ωραία, ζούμε σε αυτή την εποχή, τώρα να αρχίζουμε να σβήνουμε, να μπλοκάρουμε, ίσως και εγώ δεν ξέρω να το διαχειριστώ καλά, μπορεί να είναι ένας δικός μου τρόπος και... Είτε αρέσει, είτε αρέσει, αυτό είναι. Αυτό. Παραμένεις υπέρμαχος του γάμου, θες να κάνεις οικογένεια και να παντρευτείς. Η σκέψη αυτή είναι μια σκέψη που σε αφορά ακόμα. Θα δείξει. Θα το δείξει η ίδια η ζωή. Είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν ανατροπές και δεν ξέρεις εν τέλει πώς και τι θα συμβεί στη ζωή σου. Mm-hmm. Και όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Ναι, δεν ξέρω το αν γελάει, κλαίει, χαίρεται. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν νομίζω ότι έχουμε ότι και ασχολείται και πάρα πολύ. Έχει πολλά προβλήματα και αυτός. Σωστό, να ασχολείται. Να λύσει. Ναι, ας μην το ρίχνουμε σε αυτόν τα προβλήματα. Έχουμε εμείς τα θέματα. Έχουμε τις ευθύνες μας.